Εννοείται ότι είναι δύσκολο. Ποιες είναι οι δυσκολίες? Γενικά είναι δύσκολο. Τώρα ναι. Θα είναι έναν άτομο, δύο άτομα, δέκα άτομα. Θα έχεις και γονείς και πεθερικά και θείους και θείες. Είναι άλλο θέμα. Εντάξει, ευκολύνεται πάρα πολύ η ζωή σου. Διαφορετικά θυσιάζεσαι μια μητέρα η οποία δεν έχει ένα στήριγμα, έναν άνθρωπο να είναι κοντά της. Είτε συγγενής, είτε θείος είναι αυτός, είτε πατέρας, είτε οτιδήποτε και να της είναι. Να σου πω κάτι. Εμάς, η μαμά μου, ας πούμε, να μιλήσω για εμάς, για την δική μου την οικογένεια. Που ο πατέρας μου δούλευε μέχρι αργά. Η μητέρα μου δεν είχε κοντά της ούτε αδερφές, ούτε θείες, τίποτε. Ούτε άρα την μητέρα της κοντά, ούτε την πεθερά της κοντά. Πόσο ούτε τίποτε. Και μεγάλωσε τέσσερα παιδιά. Πάρα πολλά δύσκολο. Θυσίασε μια ζωή. Μια ζωή. Ναι, φυσικά θυσίασε μια ζωή. Πάρα πολλές μητέρες το έχουν κάνει. Θυσίασες πράγματα. Είναι κάτι που το ξέρω πάρα πολύ. Οι περισσότερες γυναίκες της γενιάς των μανάδων μας έχουν θυσιάσει όλη τη ζωή τους για να μας μεγαλώσουν. Αυτό το πράγμα πρέπει να είναι έτοιμη κάθε γυναίκα ή μητέρα.